κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σήμερα έχω κοντά μου τη λογοθεραπεύτρια Μαρία Ρουσοχατζάκη, την οποία είχα την τιμή να με συμβουλεύσει και εμένα πριν χρόνια για το πώς να μιλάω μπροστά σε κόσμο. Μαρία μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαρία Εύα. Καλησπέρα, Μαρία Ευάκη. Πες μου λίγο, θέλω να με πας πίσω και να μου πεις πρώτα πώς ξεκίνησε αυτό το ταξίδι στη λογοθεραπεία, πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με αυτό το τομέα. Ναι, λοιπόν, σπούδαζα φιλοσοφική στην Αθήνα και δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε κυρίως μετά η προοπτική του να δουλέψω σε σχολείο, δεν με ενθουσίαζε. Και έψαχνα να βρω κάτι που θα μου φαινόταν πιο ιντριγκαδόρικο, να σου πω την αλήθεια. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε λογοθεραπεία στην Ελλάδα. Ξεκίνησα λοιπόν ένα ψάξιμο του τι μου αρέσει. Μου άρεσε πάντα πάρα πολύ η γλώσσα, μου άρεσε ο λόγος. Και μέσα από το ψάξιμο αυτό κατέληξα ότι τι γίνεται με τους ανθρώπους που δεν μπορούν να μιλήσουν καθαρά ή δεν μπορούν να μιλήσουν ολοκληρωμένα και να εκφράσουν με σαφήνεια αυτό που σκέφτονται ή που νιώθουν. Κάπως έτσι, ουσιαστικά με ένα δικό μου έτσι προβληματισμό του τι γίνεται στις περιπτώσεις του προβλήματος. Ουσιαστικά λοιπόν η λογοθεραπεία είναι ένα ζήτημα που αφορά όλους μας. Δεν είναι μόνο για παιδιά, ας πούμε, γιατί συνήθως το έχουμε συνδέσει με τα παιδιά. Ναι, το έχουμε συνδέσει με τα παιδιά γιατί πραγματικά αρκετά παιδιά μπορεί να παρουσιάσουν προβλήματα στο λόγο, προφορικό και γραπτό. Οπότε συνήθως το συνδέουμε με τα παιδιά. Όμως πραγματικά είναι κάτι που αφορά και τους ενήλικες, τόσο σε παθολογικές περιπτώσεις, για παράδειγμα σε ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, σε μία λαριγκεκτομή, σε ένα τροχαίο ατύχημα στην αποκατάσταση, αλλά αφορά και όλους εμάς τους υπόλοιπους που χωρίς να έχουμε κάποια παθολογία, εμφανή τουλάχιστον, γιατί ποτέ δεν ξέρεις από κάτω, χωρίς λοιπόν να έχουμε μία παθολογία, θέλουμε να βελτιώσουμε τον τρόπο που επικοινωνούμε. Είναι σημαντικό να το ανακαλύψουμε έγκαιρα αυτό? Να σου πω, όσο πιο έγκαιρα το ανακαλύψεις και βελτιωθείς, έχεις μία καλύτερη επικοινωνία νωρίτερα στη ζωή σου. Mm-hmm. Πέρα από αυτό, όσο νωρίτερα το φτιάξεις, τόσο γίνεται φύση. Άρα, εάν κάποιος ζορίζεται σε κάτι και σκέφτεται ότι θα ακολουθήσει ένα επάγγελμα ή ένα χόμπι που έχει μεγάλη επαφή με κοινό, όσο νωρίτερα το φτιάξεις, τόσο προς όφελός του μεγαλύτερο είναι. Mm-hmm. Ένας δικηγόρος, για παράδειγμα, ένας πολιτικός, αλλά και ένας δάσκαλος, ένας συνδικαλιστής. Έχουμε λοιπόν ένα φάσμα διαταραχών στην ομιλία που είναι πολύ μεγάλο. Και θέλω να μου πεις εσύ στην πορεία σου, τι έχεις συναντήσει πιο συχνά? Τι έχω συναντήσει πιο συχνά? Λοιπόν, ναι, έχω συναντήσει κυρίως παιδιά, γιατί ειδικά τα πρώτα χρόνια που εργαζόμουν, ξεκίνησα το 1991, η λογοθεραπεία ήταν κάτι πολύ δυσέβρετο. Υπήρχε λοιπόν τεράστια ανάγκη παρέμβασης σε μικρές ηλικίες και σε παιδιά που είχαν σοβαρά θέματα. Τα πρώτα χρόνια λοιπόν και για αρκετά χρόνια δούλευα σχεδόν αποκλειστικά με παιδιά. Okay. Όταν γύρω στο 2004 πάνω κάτω άρχισαν να έρχονται συνάδελφοι, τότε μπορούσαν να καλύψουν ούτως ή άλλως ανάγκες στα παιδιά και οι συνάδελφοι. Και τότε στράφηκα εγώ σταδιακά και στους ενήλικες, που μου άρεσε πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως εξ αρχής μου άρεσε να δουλεύω και με ενήλικες. Ποια είναι τα θέματα που έχουν οι ενήλικες περισσότερο? Λοιπόν, όπως είπαμε, έχουμε τις παθολογίες, τις περιπτώσεις που κάποιος άνθρωπος θα πάθει ένα εγκεφαλικό επεισόδιο και μετά από το εγκεφαλικό επεισόδιο δεν μπορεί να επικοινωνήσει σωστά. Έχουμε περιπτώσεις αποκατάστασης μετά από ατυχήματα, τροχαία ατυχήματα με κρανιογκεφαλική κάκωση. Mm-hmm. Λαριγκεκτομές που μετά την αφαίρεση του λάριγκα υπάρχουν τρόποι για να βοηθήσουμε τον ασθενή να επικοινωνήσει και πάλι με κάποιο είδος φωνής. Mm-hmm. Ισοφάγια ομιλία δηλαδή ή με την ορθή χρήση λαριγκόφωνου ή και με άλλους τρόπους. Που ούτως ή άλλως όλο αυτό είναι μια άλλη μεγάλη εκπομπή. Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις αυτές διαταραχών στη φωνή. Δηλαδή αυτό που θα έχεις ακούσει και εσύ, κόπωση των φωνητικών χορδών, όζη φωνητικών χορδών, αλλιώς κάλλη φωνητικών χορδών,
δυσφωνίες που έχουν να κάνουν με τη μη σωστή τοποθέτηση της φωνής μας, ειδικά όταν μιλάμε σε μεγάλους χώρους, μιλάμε δυνατά, μιλάμε σε μεγάλο κοινό ή όταν μιλάμε λάθος. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι μιλάμε λάθος? Προβληματισμός. Ναι. Να σου πω. Όταν κάποιος χρησιμοποιεί τη φωνή του για πολλή ώρα, είναι αναμενόμενο ότι θα παρουσιάσει κάποιο είδος κόπωσης. Δηλαδή, όπως όταν περπατάμε για πολύ, τα πόδια μας θα κουραστούν. Ομοίως, όταν μιλάμε πολύ, η φωνή μας θα κουραστεί. Οπότε, φαντάζομαι, είναι αυξημένο σε συγκεκριμένα επαγγέλματα, όπως στους καθηγητές. Ναι. Σε καθηγητές, σε ανθρώπους που τραγουδάνε, σε εκφωνητές, σε τραγουδιστές, από τις όπερας μέχρι τους δικούς μας τραγουδιστές, τους παραδοσιακούς, τους κριτικούς, που τραγουδάνε στα πανηγύρια πολύ συχνά με ορχήστρες που οι μικροφωνικές τους δεν είναι πολύ καλές. Πέρα από αυτούς όμως τους ανθρώπους, τους επαγγελματίες φωνής, έχουμε ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση το επάγγελμά τους με την φωνή άμεσα επαγγελματικά. Μία νοικοκυρά, η οποία είναι στο σπίτι, αλλά η οποία έχει δύο παιδιά στα οποία προσπαθεί να επιβληθεί με λάθος τρόπους και φωνάζει ή μιλάει πολύ χωρίς να παίρνει τις σωστές ανάσες ή ανεβάζοντας, όταν θέλει να ακουστεί, τη συχνότητα της φωνής της αντί την ένταση, και βλέπουμε όλα αυτά να πετάγονται έξω. Όταν ξεχνά να πάρει αναπνοή, αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στις φωνητικές χορδές. Μάλιστα. Και όταν μιλάμε όμως για ανθρώπους που δεν έχουν τόσο σοβαρά προβλήματα, αλλά θέλουν να μιλήσουν μπροστά σε πολύ κόσμο, τους αναγκάζει κάποια στιγμή το επαγγελμά τους, η ζωή, είναι επιστήμονες, θέλουν να παρουσιάσουν το έργο τους. Παρ' όλα αυτά έχουν μείνει σε ένα γραφείο το περισσότερο μέρος της ζωής, σε ένα εργαστήριο, και δεν έχουν επικοινωνήσει τόσο άμεσα με πολύ κόσμο. Τι συμβουλές θα πρέπει να ακούσουν αυτοί οι άνθρωποι για να το επιτύχουν, για να περάσουν αποτελεσματικά αυτό που έχουν να πούν? Λοιπόν, εδώ και μερικά χρόνια κάνουμε με το επιμελητήριό μας κάποια σεμινάρια τα οποία έχουν ως θέμα τα λεκτικά και εξολεκτικά στοιχεία της επικοινωνίας. Δηλαδή, πώς επικοινωνούμε στην καθημερινότητά μας, στο εργασιακό περιβάλλον, αλλά και στο σπίτι, για να πετύχουμε ένα αποτέλεσμα, τι πρέπει να κάνουμε και τι να μην κάνουμε, τι θα μας κάνει να επικοινωνήσουμε με σαφήνεια και ευχάριστα και να φτάσουμε σε ένα οπότε. Είτε έχουμε να κάνουμε μία κουβέντα καθημερινή, είτε έχουμε να κάνουμε ένα καυγά, μία διένεξη, μία διαπραγμάτευση. Εάν έχουμε να παρουσιαστούμε για πρώτη φορά κάπου και να μιλήσουμε για τους εαυτούς μας, να δώσουμε ένα βιογραφικό για μία συνέντευξη. Αυτό το κάνουμε με το επιμελητήριο και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο. Το κάνουμε τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά. Με τους ανθρώπους δηλαδή που συμμετέχουν εκεί, ο καθένας χωριστά τι είναι αυτό που κάνει και τι είναι αυτό που δεν κάνει και ζορίζεται. Πολύ συχνά έχουμε ανθρώπους που, χωρίς να έχουν κάποιο συγκεκριμένο έτσι, πρόβλημα, κάποια συγκεκριμένη δυσκολία, ντρέπονται πάρα πολύ. Νιώθουν τρομερή ανασφάλεια, νιώθουν άβολα. Και αυτό, ενώ θέλουν πολύ να πούν αυτά που έχουν να πούν και έχουν και τη δυνατότητα ενδεχομένως να το κάνουν, αυτή η ντροπή, αυτή η ανασφάλεια τους πηγαίνει πάρα πολύ πίσω. Άρα, με αυτό το σεμινάριο, λεκτικά και εξολεκτικά στοιχεία της επικοινωνίας, είχα τη δυνατότητα να έρθω σε επαφή με ανθρώπους από ποικίλα επαγγέλματα και να το δουλέψουμε. Θα το ξανακάνουμε αυτό το σεμινάριο στην πορεία. Και τώρα, σκεφτήκαμε και με το επιμελητήριο, αλλά και εγώ χωριστά, ανεξάρτητα από το επιμελητήριο, να φτιάξω ένα πρωτόκολλο, το οποίο θα έχει να κάνει πιο πολύ με το πώς κάνω επιτυχημένα μία παρουσίαση ή ομιλία, πιο συγκεκριμένα δηλαδή, όχι τόσο, γιατί στα λεκτικά και εξολεκτικά στοιχεία της επικοινωνίας έπαιζε πολύ ρόλο και ο διάλογος. Έπαιζε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο πώς ακούω εγώ τον άλλο την ώρα που μου μιλάει. Πώς ανταποκρίνομαι επικοινωνιακά με κάποιον άλλο. Αυτό το καινούριο τώρα που δουλεύω και θα δουλέψουμε και με το επιμελητήριο, είναι σε ένα μονόλογο.
Όταν βγαίνεις σε ένα κοινό, μικρό ή μεγάλο, και έχεις να πεις 5 πράγματα. Πώς πρέπει να είναι φτιαγμένο αυτό, αυτός ο λόγος, αυτή η παρουσίαση. Ναι. Επιστημονική σε ένα συνέδριο ή σε μία ομιλία πολιτική, σε μία ομιλία σε ένα συνδικαλιστικό όργανο, σε ένα σύλλογο ή ακόμα και σε ένα γάμο. Πολύ συχνά έχουμε να μας πει κάτι ο κουμπάρος, ο γαμπρός, ο μπαμπάς της νύφης ή σε ένα επικίδιο. Ακούγεται έτσι λίγο, ξέρεις, βαρύ και δύσκολο, αλλά είναι και αυτό... Όχι, είναι σπουδαίο, γιατί πολλές φορές θέλουμε να εκφράσουμε συναισθήματα, αλλά νιώθουμε ότι αυτό που θα πούμε δεν θα ακουστεί σωστά, δεν γνωρίζουμε πώς ακριβώς να το πούμε για να μεταδώσουμε ακριβώς το μήνυμα που θέλουμε στον άλλον, οπότε είναι σημαντικό όλο αυτό. Και θέλω να μου διευκρινίσεις, όταν λέμε εξολεκτικά και λεκτικά στοιχεία, τι εννοούμε? Σωστά, να το πούμε αυτό λίγο. Λεκτικά στοιχεία είναι όλα αυτά που βγαίνουν από το στόμα μας. Δηλαδή είναι η επιλογή των λέξεων για να πω κάτι. Είναι ο τρόπος που δομώ την πρότασή μου. Είναι η χρειά της φωνής που μεταφέρω το μήνυμα. Είναι οι παύσεις και οι σιωπές που κάνω. Όλο αυτό είναι το λεκτικό. Το εξολεκτικό είναι οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στην επαφή με τον άλλο άνθρωπο. Δηλαδή, η στάση του σώματος, οι κινήσεις των χεριών, το τι κάνω τα πόδια μου εκείνη την ώρα αν είμαι όρθιος. Είναι πόσο κοιτάζω και με ποιο τρόπο τον άλλο. Είναι αυτό που είχαμε συζητήσει τότε πριν από χρόνια στη δικιά σου παρουσίαση. Πόσο χαμογελάω και πότε στον όποιο άλλο έχω απέναντί μου. Πώς ανταποκρίνομαι την ώρα που μιλάει αυτός. Θα πω μία φράση η οποία είναι... Εγώ τη βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα. Έχει να κάνει και με τα λεκτικά και εξολεκτικά στοιχεία, αλλά έχει να κάνει και με το πώς κάνω μία παρουσίαση, πώς βγάζω έναν λόγο, μία ομιλία, οπουδήποτε. Σημαντικό είναι όταν θέλεις να πιάσεις μία πέστροφα, να ρίξεις το κατάλληλο δόλωμα για την πέστροφα. Αν θες να πιάσεις άλλο ψάρι, θα ρίξεις άλλο δόλωμα. Άρα σημαντικό είναι ποιον έχεις απέναντί σου. Τι θέλεις να καταφέρεις μιλώντας στο χι άνθρωπο ή στην οποιαδήποτε συγκεκριμένη ομίγυρη. Αυτή η ομίγυρη είναι ομοιογενής ή ανομοιογενής. Εκεί λοιπόν μπαίνει τι πληροφορίες θέλω να περάσω, άρα μπαίνουμε και στο κομμάτι το πληροφοριακό. Τι θα πω εγώ σε αυτό το λόγο. Πώς θα το δομήσω με αρχή, μέση και τέλος. Ένα σημείο που λέω εδώ είναι οτιδήποτε λέμε πρέπει να έχει μία συνέχεια, μία συνάφεια με το πού είμαι, γιατί το λέω αυτό και καθώς μιλάω πώς αυτό που είπα πριν έχει μία σχέση με το επόμενο που θα πω στην πορεία, πού θέλω να καταλήξω. Αυτή η αφηγηματική ροή που θέλουμε να περάσει σε αυτόν που είναι απέναντί μας, ότι το μήνυμά μου έχει έναν τρόπο να καταλήξει κάπου. Πολλές φορές ακούμε ανθρώπους που λένε και τι λέει μωρέ. Μπορεί να είναι η πρόφασή του να λέει και να λέει και να μην λέει τίποτα. Αν είναι η πρόθεσή του αυτή, μια χαρά. Αν όμως κάτι θέλει να πει, κάπου θέλει να φτάσει και το χάνει, σημαίνει ότι ή τις κατάλληλες πληροφορίες δεν επέλεξε ή ο τρόπος που τις έβαλε δεν είχε μία ροή. Το λεκτικό λοιπόν κομμάτι μπαίνει πάρα πολύ σημαντικά και το τι θέλω να πω, ποιον θέλω να πείσω. Συναισθηματικά, ψυχολογικά, επηρεαζόμαστε στον τρόπο που μιλάμε? Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό παρατηρώ και προσωπικά, ότι όταν μιλάμε σε κάποιον άνθρωπο που μας επηρεάζει συναισθηματικά, είναι πιο δύσκολο να εκφράσουμε αυτά που θέλουμε, όπως τα έχουμε σκεφτεί. Η φωνή κάποιου, η χρειά της φωνής του, είναι όπως τον τρόπο που κοιτά. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να θέλει να σε πείσει με αυτά που θα πει, αλλά πολλές φορές ο τρόπος που θα σε κοιτάξει ή η χρειά της φωνής του να τον προδώσει. Εκτός και αν είναι τόσο καλός επαγγελματίας που ξέρει να το κρύψει. Υπάρχουν άνθρωποι που σαφέστατα έχουν αυτό το ταλέντο. Αλλά ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν ξέρω αν θυμάσαι, όταν ο Κλίντον είχε βγει να μιλήσει για τη Μόνικα Λεβίνσκι
Οι experts της επικοινωνίας προσπαθούσαν να παρατηρήσουν πού έκανε τις παύσεις, σε ποια σημεία, πού άλλαζε η χρειά της φωνής του, πού τα μάτια του κοίταζαν έστω για δευτερόλεπτα αλλού. Ναι. Και μέσα από αυτά τα πολύ μικρά σημεία να δουν αν έλεγε αλήθεια ή ψέματα για τη σχέση του. Τα οποία είναι πράγματα που ο ίδιος δεν θα έχει παρατηρήσει συνειδητά, ας πούμε. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτού που κάνουμε όταν επικοινωνούμε δεν είναι συνειδητό. Mm-hmm. Γιατί ένα κομμάτι δικό μας, όταν είμαστε στον κόσμο έξω, δεν είναι συνειδητό. Δηλαδή, έχουμε μία εντύπωση εμείς για τον εαυτό μας, ξέρουμε κάτι για τον εαυτό μας, υποθέτουμε ότι οι άλλοι λαμβάνουν μία εικόνα και είναι η εικόνα που εμείς υποθέτουμε mm-hmm. ότι λαμβάνουν από εμάς. Εσύ μπορεί να λαμβάνεις μία εικόνα με βάση τα δικά σου και κάποιος άλλος μία άλλη εικόνα από μένα mm-hmm. με βάση τα δικά του. Ναι, φυσικά. Άρα τελικά όλο αυτό που συμβαίνει στην επαφή μας με τους άλλους ανθρώπους είναι πολύ σύνθετο. Όταν τώρα δουλεύεις με κάποιον ειδικό περί της επικοινωνίας γιατί θες να βελτιωθείς, ουσιαστικά αυτός είναι σαν να σου βάζει ένα φακό, σε βοηθάει να δεις τα σημεία σου εκείνα που δεν είναι συνειδητά. Μία έκφραση που κάνεις καμιά φορά με τα φρύδια, με το στόμα, με τα χέρια σου, που με κάποιο τρόπο μπορεί να επηρεάσει τον άλλο σε μία κατεύθυνση που εσύ δεν θες. Mm-hmm. Η πρακτική βοηθάει στο να το αλλάξουμε αυτό? Η πρακτική είναι το α και το ω, νομίζω, στα περισσότερα. Δηλαδή, ναι, κάποιοι άνθρωποι, το ξέρεις και εσύ από την προσωπική σου εμπειρία, έχουν ταλέντο να μιλάνε πιο εύκολα. Mm-hmm. Έχουν ταλέντο να βρεθούν σε ένα κοινό και να ξεπεράσουν και την τροπή τους και την ανασφάλειά τους και με άνεση να πούν αυτά που θέλουν να πούν. Ναι, υπάρχουν κάποιοι που έχουν ένα ταλέντο, όμως όλοι είτε έχουν ταλέντο είτε δεν έχουν, βελτιώνονται με την πρακτική. Mm. Εδώ όμως τι έχουμε να κάνουμε? Εάν είσαι ένας κακός οδηγός, οδηγώντας, μπορεί να γίνεις κατά τι καλύτερος. Κάποιες κακές συνήθειες που έχεις όμως, απλά οδηγώντας χωρίς να έχεις κάποιον να σου δείχνει, κάνεις ισχυρές κακές συνήθειες με το χρόνο. Άρα χρειαζόμαστε πολύ συχνά κάποιον να μας βοηθήσει, να δούμε και μαζί του να βελτιωθούμε, να έχουμε δηλαδή λίγο τα μάτια του και τα αυτιά του, για να πάμε παρακάτω. Και σε όλα λοιπόν, εάν η πρακτική γίνει με τον σωστό τρόπο έτσι και εδώ, ναι, μπορείς έναν μέτριο ομιλητή να τον κάνεις καλύτερο, μπορείς έναν κακό ομιλητή να τον κάνεις τουλάχιστον μέτριο. Και εξαρτάται πάρα πολύ από το πόσο θέλει κάποιος να αλλάξει. Ναι, αυτό μετράει, γιατί εδώ έρχεται και ο ρόλος του λογοθεραπευτή που είσαι και η ίδια, αλλά πόσο δεκτικός είναι κάποιος στην κριτική και στο να δεχτεί ότι αυτό που κάνει το κάνει λάθος? Κοίτα, εκεί τώρα ο τρόπος που δουλεύουμε είναι ένας... δεν θα το έλεγα ότι δουλεύουμε με μία κριτική προς τον άλλο. Mm-hmm. Δουλεύουμε βοηθητικά. Είμαι εδώ για να σε βοηθήσω να δούμε πώς μπορείς να γίνεις καλύτερος. Mm-hmm. Δεν του λες καλά τι είναι αυτό που κάνεις. Είναι φρίκι, για όνομα. Έχεις παρατηρήσει ίσως ότι όταν τα χάνεις κάνεις αυτό και πώς το βλέπεις αυτό, εσύ το έχεις προσέξει, για να έρθει να έχει πρώτα μία συνειδητότητα ο ίδιος του τι κάνει. Mm-hmm. Να δεις γιατί το κάνει αυτό, πόσο mm-hmm. βαθύ είναι. Και μετά να βρεις μία συμπεριφορά για να αντικαταστήσεις την εσφαλμένη δική mm-hmm. του. Αυτό λοιπόν γίνεται ήπια. Mm-hmm. Όμως, για να αλλάξει κάποιος, και που είπαμε πρέπει να είναι ο ίδιος αποφασισμένος, καταλαβαίνεις ότι θα πρέπει να κάνει αυτή την πρακτική και σπίτι μόνος του. Mm-hmm. Δηλαδή, οκ, εμείς τα πάμε. Πρέπει να πας σπίτι. Κάνεις, εδώ, ναι. Για να μάθεις αγγλικά, πρέπει να διαβάσεις και σπίτι σου. Για να αλλάξεις τον τρόπο που μιλάς και αν θες να μιλήσεις σε ένα μεγάλο κοινό, mm-hmm. πρέπει να το δοκιμάσεις μόνος σου, πρέπει να το δοκιμάσεις ενδεχομένως στην οικογένειά σου, πρέπει να το δοκιμάσεις ίσως σε κάποιους χώρους που νιώθεις πρώτα πιο οικία, mm-hmm. σε μικρό κοινό και σιγά σιγά να το ανοίξεις. Ναι. Και ίσως και το πιο απλό, μπροστά στον καθρέφτη, ας πούμε, να μιλήσει, να καταλαβαίνει. Δεν ξέρω μπροστά στον καθρέφτη, γιατί είσαι τόσο εκείνη την ώρα
δεν μπορείς να συγκεντρωθείς σε αυτό που κάνεις, συγκεντρώνεσαι στον καθρέφτη. Μπορείς ίσως στον καθρέφτη να προβάλλεις μία στάση. Κοιτάς πιο πολύ το εξολεκτικό που λέγαμε πριν και όχι και είναι ένα εξολεκτικό επηρεασμένο εκείνη την ώρα. Μπορείς να προβάλλεις μία στάση που σου αρέσει, ένα χαμόγελο που σου αρέσει, αλλά όχι μία ολόκληρη ροή. Ναι. Γιατί στη ροή είπαμε ότι, να σου πω κάτι που είναι πολύ ωραίο. Καθένας μας λειτουργεί με τις αισθήσεις του, είναι αυτό που ακούει, είναι αυτό που βλέπει, είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεται το χώρο, την εγκύτητα. Δεν αντέχουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια εγκύτητα, ούτε την ίδια επαφή. Δώσ' μου λίγο το χέρι σου, έλα πιο κοντά. Ας πούμε κάποιοι άνθρωποι, όταν τους αγγίξεις και κάνεις αυτό, ίσως το νιώσουν πολύ επιθετικό, πολύ βαρύ. Ή αν κάνεις κάτι τελείως αυτό, να... Ναι, περίεργα. Οπότε έχουμε το οπτικό, το ακουστικό, αυτό το κινεστητηριακό, τη αφής, ναι, της κίνησης. Και ακόμα μετά έρχεται ο τρόπος που γευόμαστε τα πράγματα ή μυρίζουμε τα πράγματα. Θα πεις τι δουλειά έχει αυτό σε μία παρουσίαση. Λένε ότι πουλάς καλύτερα ένα προϊόν εάν καταφέρεις να κεντρήσεις και τις πέντε αισθήσεις κάποιου. Έστω με την επιλογή των λέξεων που θα κάνεις. Και πιάνεις και όλο το εύρος του κοινού, έτσι. Πιάνεις δηλαδή ακριβώς. Και τους κινεστητικούς και τους οπτικούς τύπους, ναι. Ναι. Οπότε υπάρχουν επιλογές λέξεων και τρόποι που το κάνεις για να αγγίξεις μεγαλύτερη μερίδα κοινού. Γιατί δεν ξέρεις ποια είναι η βασική αίσθηση του καθενός. Δηλαδή κάποιοι είναι περισσότερο οπτικοί τύποι, κάποιοι είναι ακουστικοί τύποι, έτσι. Στο κοινό σου έχεις τα πάντα. Αυτό που είχαμε πει και παλιά είναι έχουμε ένα μεγάλο κοινό και θέλουμε να μιλήσουμε. Πάρα πολλοί ομιλητές, επειδή νιώθουν άσχημα, είναι μπροστά στα χαρτιά τους εκεί και διαβάζουν και δεν, ακόμα και όταν το βλέμμα τους πάει απέναντι, είναι κοιτάζει ένα βλέμμα ορίζοντα, κενό. Ναι, ναι. Ποια βλεμματική επαφή. Η βλεμματική επαφή ονομάζεται επαφή γιατί πρέπει να ακουμπήσει. Είναι επαφή που σημαίνει οκ, τα χαρτιά μας για να κρατάμε ένα μπούσολα του τι θα πούμε, για να μην χάσουμε τη ροή μας ενδεχομένως. Όμως χρειαζόμαστε τη βλεμματική επαφή. Πρέπει να δεις τον άλλο και να τον ακουμπήσεις με το βλέμμα σου. Βλέπεις λοιπόν στην αίθουσα κάποια μάτια που σε κοιτάνε συνήθως λίγο πιο συμπαθητικά. Είναι αυτά που σου δίνουν το κουράγιο. Βλέπεις και κάποιους σχεδόν πάντα, στατιστικό είναι αυτό, που σε κοιτάνε και είναι ξινοί. Δεν είναι απαραίτητα ξινοί επειδή δεν σε γουστάρουν. Μπορεί να είναι αδιάφοροι απλά. Μπορεί να έχουν προβλήματα οι ίδιοι με τη ζωή τους, με τη μέρα τους, με το σπίτι τους, με τη δουλειά τους. Το να βλέπεις κάποιον ο οποίος χασμουριέται ή ξύνεται ή στρουφίζει, δεν είναι απαραίτητα για σένα. Βέβαια, όταν το κάνει το μεγαλύτερο μέρος της αίθουσας, πρέπει να προβληματιστείς. Κάτι πρέπει να αλλάξει εκείνη την ώρα. Εκεί. Ναι. Θέλω να πω ότι πολλές φορές οι άνθρωποι ανεβαίνουν να κάνουν μία παρουσίαση και είτε έχουν χαρτιά είτε δεν έχουν, κοιτάνε το κοινό, κοιτάνε κάτω, κοιτάνε δεν ξέρω οτιδήποτε άλλο πέρα από το κοινό. Ναι. Πρέπει να κοιτάμε το κοινό. Ναι. Πρέπει να έχουμε αυτή την επαφή. Πρέπει το σώμα μας να είναι ανοιχτό. Να τους δείξουμε ότι είμαι εδώ και το σημαντικό για μένα σήμερα είναι να περάσω το μήνυμά μου. Ναι. Δεν είναι, προφανώς θα ήθελα να βγω okay, αλλά το βασικό είναι να περάσει το μήνυμά μου. Και θυμάμαι τη συμβουλή που μου είχες δώσει ότι αν βρούμε στο κοινό 3-4 άτομα τα οποία είναι πιο θετικά, βγάζουν μια θετική αύρα, μια γλυκύτητα, ας κοιτάμε αυτά τα 4 άτομα αν είμαστε αγχωμένοι. Και εμένα προσωπικά στις αρχές με έσωσε πάρα πολύ αυτή η συμβουλή. Τώρα κοιτάς και τους άλλους όμως. Τώρα κοιτάζω όλο τον κόσμο. Ναι. Από κάπου πρέπει να ξεκινάμε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το σημαντικό. Ότι ξεκινάς από κάποιες βασικές αρχές, βλέπεις μετά στην πορεία και τι σου ταιριάζει. Δεν ταιριάζουν όλα σε όλους. Γι' αυτό και το να μάθεις. Λέει, πολλοί μπαίνουν στο ίντερνετ και κατεβάζουν 10 τρόποι για να γίνεις πιο επικοινωνιακός, 15 τρόποι για να κάνεις σωστές παρουσιάσεις. Δεν είναι κακά αυτά. Μια χαρά απλά είναι. Απλά το μόνο να τα διαβάσει ο άλλος και να μην τα εφαρμόσει και έχει. Και επίσης να δει ο ίδιος στο δικό του χαρακτήρα τι ταιριάζει. Δεν ταιριάζουν όλα σε όλους μας. Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε στη μετά.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ με τη λογοθεραπεύτρια, τη Μαρία Ρουσοχατζάκη. Και θέλω να συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα μας και να πάμε λίγο στο πώς επηρεάζει ο ψυχισμός μας τον τρόπο που μιλάμε. Και κυρίως θέλω να επικεντρωθούμε στις προσωπικές μας σχέσεις, στο σπίτι μέσα, στην οικογένεια. Ναι, λοιπόν, κάτι πήγαμε να πούμε και μετά είπαμε άλλα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί όπως είπαμε η φωνή μας είναι καθρέφτης όπως είναι και τα μάτια μας. Ένα που βλέπω πολύ συχνά στο γραφείο είναι οι μαμάδες που προσπαθούν να επιβάλλουν τάξη και ξεκινάνε. Φρε Γιάννη, αφού σου το έχω πει, μην κάθεσαι εκεί. Μα πόσες φορές σου έχω πει, δεν καθόμαστε με τα πόδια πάνω στο τραπέζι. Δηλαδή σε αυτό το σπίτι και συνεχίζει και πάει. Και ο Γιάννης δεν ακούει τίποτα από όλο αυτό. Και αυτή η γυναίκα συνήθως με απόλυση μου λέει, μα γιατί δεν με ακούει, δεν μπορώ πια. Τώρα, οι λόγοι που δεν ακούει ο Γιάννης είναι διάφοροι. Μα συνήθως, ένα σημαντικό κομμάτι είναι ότι μία μαμά που τα νεύρα της είναι τσαντάλια. Και τη δικαιολογούμε. Δεν είναι ότι αδίκως είναι. Τόσο περνάνε οι μαμάδες, η αλήθεια είναι. Ναι, αυτή. Πολύ συχνά περνάμε πάρα πολλά εμείς μάνες. Ωστόσο, όταν η χρειά της φωνής βγάζει ένταση, βγάζει υστερία, βγάζει απόγνωση, το μήνυμα δεν μπορεί να περάσει εύκολα και αν περάσει, άλλος δεν σε λογαριάζει. Μετράει δηλαδή ο τόνος της φωνής Τόνος να φωνής, περάσει ναι. Δηλαδή, φαντάζω όταν το μήνυμα. Ναι. Επίσης, όταν ξεκινήσει και λες και... Ειδικά στα παιδιά, αλλά και σε εμάς τους μεγάλους, όταν θέλουμε να περάσει ένα μήνυμα και πάμε εδώ λίγο στους πολιτικούς μας, συνήθως αυτό που θέλουν να μείνει στο μυαλό σου το λένε με διάφορους τρόπους το ίδιο, χρησιμοποιώντας παρόμοιες λέξεις πολλές φορές. Επανάληψη δηλαδή. Επανάληψη. Mm-hmm. Με παύσεις όμως. Δηλαδή, η χώρα μας τους τελευταίους μήνες έχει μπει σε μία πορεία ανάκαμψης. Να προλάβει το μήνυμα να μπει στον εγκέφαλο. Η οικονομία παρουσιάζει πολύ θετικά δείγματα. Και πραγματικά ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα, ήδη τώρα, όλα πάνε καλύτερα. Mm-hmm. Οι αγορές μας λένε ότι πάνε καλύτερα. Οι επενδυτές μας λένε ότι έχουμε μπει σε πορεία ανάπτυξης. Ναι, η Ελλάδα τους τελευταίους μήνες είναι σε μία πορεία ανάπτυξης, σε μία πορεία προόδου, σε μία πορεία καλύτερου μέλλοντος. Ναι. Αν όλα αυτά τα λέγαμε τσιριχτά και γρήγορα, ναι. Και όχι μόνο αυτό, τα ίδια πράγματα είπα. Αλλά αυτό ήθελε ο άλλος να περάσει. Αυτό ήθελε να πει και το είπε τούπου τούπου του. Δηλαδή, Γιάννη, ο κανόνας είναι τα πόδια όχι πάνω στο τραπέζι. Δεν καθόμαστε πάνω στο τραπέζι. Στην καρέκλα. Τώρα. Απλά λιτά. Είναι κοφτό, είναι... ξεκάθαρο, δεν είναι αυστηρό απαραίτητα, αλλά είναι ξεκάθαρο, είναι αυτό. Όταν όμως ένας άνθρωπος έχει μια φόρτιση, μια ένταση, γι' αυτό είπα όλο αυτό το παράδειγμα, ή αν έχεις ένα πολιτικό που σκούζει σε ένα παράθυρο, απλά ακούς κάποιον σε απόγνωση που σκούζει, ενδεχομένως καλύπτει τις άλλες φωνές. Αλλά μπορεί δεν προσφέρει να... κάτι αυτό. Μπορεί να είναι και αυτός ο στόχος του, απλά να καλύπτει τις άλλες φωνές. Ωστόσο, ναι. Αυτό που βγαίνει από εδώ έχει πολύ μεγάλη σχέση με αυτό που νιώθουμε. Άρα αυτό που νιώθουμε πολύ συχνά καθορίζει και το αποτέλεσμα. Ένα κομμάτι που κάνω τα τελευταία χρόνια, δουλεύω περισσότερο και με ζευγάρια και με οικογένειες. Οπότε λέω λογοπαθολόγος, σύμβουλος ψυχικής υγείας και επικοινωνίας. Γιατί αυτό που προσπαθώ να δέσω είναι η επικοινωνία που τόσο με ενδιαφέρει με το πώς νιώθουν οι άνθρωποι σε μία οποιαδήποτε σχέση. Mm-hmm. Σχέση σημαίνει συνέστημα. Ναι, βέβαια. Τι το κάνω λοιπόν αυτό το συνέστημα, πώς το κάνω λέξεις, πώς το κάνω φωνή, πώς περνάω αυτό το μήνυμα, με τι κινήσεις το βάζω σε ένα, κανάλι για να το περάσω στον απέναντί μου.
Αυτό εξηγεί βέβαια και γιατί ο πατέρας συχνά μπορεί να επιβληθεί πιο καλά από τη μαμά στο παιδί. Το φοβάται λίγο περισσότερο, γιατί πάντα συνήθως οι άντρες μιλάνε λιγότερα λόγια και πιο κοφτά. Και έχουν πιο μπάστα φωνή. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν φωνάξουν, δεν ανεβάζουν τη λένε Γιάννη, εδώ! Mm. Είναι Γιάννη, αμάπια! Ναι, ναι. Έτσι, αυτό το Γιάννη εδώ έχει άλλο βάρος. Mm. Τώρα, οι μπαμπάδες όμως έχουν και αυτή την επιρροή, επειδή δεν είναι συχνά αρκετά στο σπίτι. Και κάποιος που δεν είναι αρκετά στο σπίτι, σε πολλές περιπτώσεις, επειδή υπάρχει αυτή η απόσταση, μπορεί πιο εύκολα να βάλει και όριο. Με τη μαμά όλη μέρα, ξέρεις, κάποια πράγματα λίγο... Ναι. Ναι. Χαλαρώνουν. Οπότε, θέλω να μου πεις λίγο, μιας και λέμε για οικογένειες, τα παιδιά. Και γενικότερα ίσως και ενήλικες που δεν το έχουν αντιληφθεί. Ποια διαταραχή θεωρείς ότι επικρατεί περισσότερο, έτσι, απασχολεί περισσότερο σήμερα? Κοίτα να δεις. Στις μικρές ηλικίες έχουμε προβλήματα στην άρθρωση πολύ συχνά. Ναι. Δηλαδή αυτά τα σου, ζου, ξου, ψου, τσου, τζου, το ρο. Ναι. Όταν τα παιδιά πάνε στο σχολείο έχουμε όλα αυτά τα μαθησιακά. Mm-hmm. Μαθησιακές διαταραχές, δυσλεξία. Mm. Έχουμε πάρα πολύ το διάσπαση προσοχής και υπερκινητικότητα, το ναι. ΔΕΠΗ, το λεγόμενο ΔΕΠΗ, που πολλές φορές είναι ελλειπή όρια και δεν είναι τόσο ΔΕΠΗ. Mm. Έχει να κάνει με τα όρια στο σπίτι. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι είναι η διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, φάσμα, αυτισμός, ναι, που είναι βέβαια. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι. Αυτό όμως που μπορούμε να αναφέρουμε εδώ είναι τον τραυλισμό, διότι τα άτομα εκείνα που έχουν μία, που τραυλίζουν ή έχουν μία τάση προς την επανάληψη κάποιων λέξεων ή συλλαβών ή φθόγκων, το αυτό το κολλάνε, ο τραυλισμός παρουσιάζεται πιο έντονα όταν αυτός που τον έχει πρέπει να μιλήσει σε καινούργιους ανθρώπους, πρέπει να μιλήσει σε μεγάλους χώρους, πρέπει να μιλήσει σε άτομα που τα θεωρεί άτομα εξουσίας ή θέλει να κάνει καλή εντύπωση. Οπότε είναι κάτι ψυχολογικό, είναι συνδεδεμένο με την ψυχολογία. Έχει μια πολύ μεγάλη βάση ψυχολογική. Είναι ίσως η διαταραχή εκείνη που το μεγαλύτερο κομμάτι της έχει να κάνει με τις ισορροπίες στην οικογένεια. Έχει κάποιες φορές μια προδιάθεση. Mm-hmm. Παίζει όμως πολύ μεγάλο ρόλο το πώς η οικογένεια το έχει αντιμετωπίσει. Τις ισορροπίες καθώς το παιδί μεγαλώνει. Mm. Σκέψου όμως έναν άνθρωπο που έχει γυροφέρνει σε κάτι τέτοιο, να πρέπει να μιλήσει σε μία τάξη, να πρέπει να μιλήσει σε ένα κοινό. Εξάλλου, κάποιος ο οποίος δεν παρουσιάζει τραυλισμό, mm-hmm. αλλά πρέπει να μιλήσει στο κενό, στο κοινό και όχι στο κενό, λέει την εξής ατάκα, πω δεν μπορώ, θα βγω εκεί έξω και θα κολλήσω. Δεν ξέρω, θα τα χάσω. Παρουσιάζει μια συμπτωματολογία, πολλές φορές ανάλογα με κάποιον που τραυλίζει και που χάνει τα λόγια του και αυτό. Και μπορεί να το προκαλέσει μόνο επειδή το σκέφτεται, έτσι. Ευκαιριακά, όχι ως διαταραχή γενικευμένη. Απλά μένω λίγο παραπάνω τώρα στον τραυλισμό, επειδή έχει να κάνει με το μεγάλο κοινό, έχει να κάνει με το τι εντύπωση θα κάνω στους άλλους. Mm. Και όταν θέλω να κάνω μια ομιλία, να κάνω μια παρουσίαση, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο τι θα πω και τι εντύπωση θα κάνω στους άλλους. Και ειδικά μέσα. Το παιδί θα νιώσει, αν μιλάμε για μικρή ηλικία άτομο, θα νιώσει φοβερό άγχος. Ναι, γι' αυτό είναι έχουμε παιδάκια, ναι, τα έκθεσης. Οποία ναι, δεν θέλουν να πούν πολλές φορές το ποίημα στο σχολείο, δεν θέλουν να συμμετέχουν στη γιορτή, δεν θέλουν να πούν το μάθημα στην τάξη, δεν σηκώνουν το χέρι τους. Φοβούνται ότι όταν αρχίσουν να μιλάνε θα τα χάσουν, θα κολλήσουν, δεν θα βγει αυτό που θέλουν να βγει. Και η διαταραχή προσοχής που είπαμε πριν. Η διάσπαση προσοχής, που είπαμε ότι οφείλεται στην έλλειψη ορίων. Ποια είναι τα όρια που εννοεί σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή έχει να κάνει με την τεχνολογία, ας πούμε, με την υπερβολική ελευθερία στο χρόνο που κάθονται μπροστά από το κινητό, για παράδειγμα. Όλα αυτά. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι τα τωρινά παιδάκια που είναι 2 χρονών κάνουν έτσι και βρίσκουν στο κινητό τα πάντα όλα, έτσι. Ζούμε σε μία εποχή οπτικών ερεθισμάτων, πολλαπλών και γρήγορων και εντυπωσιακών. Είμαστε πολλές ώρες μπροστά από μία οθόνη και λίγες ώρες μπροστά από άλλους ανθρώπους που τους ακούμε
μας ακούν και υπάρχει αυτό το επικοινωνιακό παρεδός. Mm-hmm. Όταν είσαι σε μία οθόνη, είσαι δέκτης. Mm-hmm. Δεν είσαι παράλληλα πομπός. Mm-hmm. Επίσης, όταν βαρεθείς κάτι, κάνεις αυτό και πας στο επόμενο. Mm-hmm. Τακ, τακ, τακ. Επίσης, τα παιδιά με το που πούνε «Μαμά, βαριέμαι, δώσ' μου το τάμπλετ». Τα παιδιά... Αυτό είναι που έχω παρατηρήσει και βαριούνται όλο και περισσότερο τώρα τα παιδιά. Ναι, εμείς παλιότερα κάνανε εκεί μια επίσκεψη οι γονείς μας. Έπρεπε να κάτσουμε εκεί και να περιμένουμε ήσυχα, χωρίς τάμπλετ, χωρίς κινητό και ξέρεις, mm-hmm. χεράκι εκεί. Καταπιεστικό mm-hmm. και βαρετό. Τι σε μάθαινε όμως? Σε μάθαινε μια αυτοπιθαρχία. Mm. Να κάθεσαι εκεί σε ένα τόπο, να παρατηρείς τι κάνουν οι άλλοι, να ακούς τι κάνουν οι άλλοι και με το μυαλό σου να φτιάχνεις ιστορίες. Να βρίσκεις χαζά πράγματα που να τα φτιάχνεις δημιουργικά mm. για να κρατιέσαι εκεί. Να μπορείς να αναπτύξεις τη φαντασία σου. Ναι. Τώρα, όταν τα παιδιά δέχονται τόσα πολύ εντυπωσιακά ερεθίσματα, όταν κάτι δεν τους είναι τόσο εντυπωσιακό, έχουν φύγει. Δεν αυτό πιθα... Ακριβώς. Επίσης, δεν γίνονται οι ίδιοι οι σκηνοθέτες του κόσμου τους. Έχουν τους σκηνοθέτες των παιχνιδιών και των ταινιών να τους φτιάχνουν ένα κόσμο έτοιμο τον οποίο δέχονται. Παράλληλα, οι γονείς τα τελευταία αρκετά χρόνια έχουν και στο σχολείο. Υπάρχει πρόβλημα στο πώς θέτουμε όρια. Δηλαδή, προχτές ακούγα τον ασκητή, ο οποίος, ξέρεις, τα λέει με μία γλυκύτητα και με μία έτσι δικιά του σοφία που μου αρέσει. Ζούμε σε μία εποχή εντελώς παιδοκεντρική. Ο ρόλος των γονιών είναι πολύ συχνά στο περιθώριο. Οι γονείς ζούνε για να τρέχουν πίσω από τα παιδιά τους. Τα παιδιά δεν οριμάζουν ανάλογα στο κομμάτι των υποχρεώσεων. Ενώ έχουν πολλά ερεθίσματα, είναι πολλά για να τα εμπεδώσουν και να παράξουν σοφία τα ίδια τα παιδιά ως προς αυτά συνήθως που τους είναι δυσάρεστα. Έχουμε μία δυσκολία διαχείρισης του δυσάρεστου, του βαρετού. Μάλιστα. Και των ορίων. Που σημαίνει την έκανα, έφυγα. Άρα ναι, η εποχή βοηθάει στο ΔΕΠΗ. Και τι μπορούμε να κάνουμε οι γονείς και άτομα όπως οι καθηγητές, οι άτομα που αλληλεπιδρούν με ομάδα μαθητών, για παράδειγμα, για να τραβήξουν την προσοχή των παιδιών? Είναι τεράστιο θέμα αυτό. Mm. Τεράστιο θέμα γιατί η ίδια η εποχή δεν μας βοηθάει. Δηλαδή, δεν πάνε να λέμε, υπάρχουν τάμπλετ, υπάρχουν κινητά, υπάρχουν 500 κανάλια στη τηλεόραση. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που παλιά έπρεπε να πας να αλλάξεις τηλεόραση και υπήρχαν και δύο κανάλια, αυτό σε έφτιαχνε κάπως. Mm. Τώρα η νέα εποχή φτιάχνει τους ανθρώπους κάπως, με αντίστοιχες διαταραχές. Mm-hmm. Είναι διαταραχές της εποχής μας. Μπορούμε να κάνουμε μια άλλη εκπομπή κάποια στιγμή να δούμε όλο αυτό το κομμάτι. Αυτό όμως που εγώ θα ήθελα να πω έτσι ως μία φράση είναι κάτι που ανέφερα και πριν. Πρέπει να μάθουμε λίγο περισσότερο να διαχειριζόμαστε το βαρετό, το δυσάρεστο, το μη έτοιμο. Ναι. Βασικό. Ναι. Θέλω να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που... Αγαπώ πάρα πολύ εγώ προσωπικά τα παιδικά βιβλία και έχεις γράψει πολύτιμα βιβλία πολύτιμα. Για αυτούς τους τομείς που γνωρίζεις τόσο καλά και θέλω να μου τα αναλύσεις λίγο το κάθε βιβλίο τι μας μαθαίνει. Λοιπόν, κοίτα, έχω τη σειρά που είναι το «Με λίγα λόγια», mm-hmm. που είναι τα κλασικά παραμυθάκια και μύθη του Εσώπου που ολοκληρώνονται με 20 προτάσεις το πολύ και 20 εικόνες. Εκεί θα σε πάω πίσω σε αυτό που λέγαμε στην αφηγηματική ροή. Τα παιδάκια μας πρέπει να μπορούν ανά ηλικία μετά τα 3-3,5, 4, να μπορούν να σου πούν μία ιστορία με αρχή, μέση και τέλος, που να έχει μία ροή χρονική, αιτιολογική, με τους ήρωες από την αρχή μέχρι το τέλος, δηλαδή πρόλογο κυρίως θέμα, επίλογο που μαθαίνουν μετά, και να μπορούν να πούνε ένα παραμύθι. Λέγοντας ένα παραμύθι, μπορούν μετά να σου πούνε πώς πέρασαν χτες στο χωριό. Mm. Και να καταλάβεις τι έγινε. Έγιναν λοιπόν αυτά τα παραμύθια για να δώσω ένα εργαλείο και σε εκπαιδευτικούς αλλά και σε γονείς, πέρα από το δες το τάμπλετ και δες τις εικόνες. Ακούω το παραμύθι, συμμετέχω διαδραστικά και μετά ζητώ από το παιδί μου να κάνει αναδιήγηση. Να μπορεί, δηλαδή, βλέποντας τις εικόνες, να μου ξαναπεί το παραμύθι.
υπάρχει μια μεθοδολογία πίσω από αυτό, που πάλι ναι. και αυτό θέλει πολύ ώρα να το πούμε, αλλά ναι, είναι νομίζω πολύ χρήσιμη, γιατί όλη μας η ζωή είναι μία αφήγηση, την ιστορία μας λέμε. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι που έχω κάνει με τα βιβλιαράκια. Το άλλο είναι κάποια βιβλία που διαπραγματεύονται θέματα που με ενδιέφεραν, όπως την απώλεια, ο Μελένιος και η Βατομουρένια. Την διαφορετικότητα, η Βούλα έχει τα ποδούλα που έμαθε να κολυμπά, αν και έχει για να ζήσει πλοκάμια μόνο 7. Το περιβάλλον, ο Ντρούλης και η Τούλα, τα δύο καρδερίνια. Την Πίπυλο Νεράιδα, για να σταματήσουν τα παιδάκια της Πιπύλες στα 2. Άλλο μεγάλο θέμα. Άλλο μεγάλο θέμα και έχει να κάνει και με τα όρια και πώς βοηθάω το παιδί μου να γίνει έτοιμο. Δηλαδή, πολλές φορές λένε, μα όταν είναι έτοιμο θα κόψει την πιπίλα ή το πάμπερ, τον μπερό. Ναι, αλλά για να γίνει έτοιμο, κάπως πρέπει να το βοηθήσεις. Ναι. Ναι. Κάπως πρέπει και εσύ να παίξεις το ρόλο σου για να γίνει έτοιμο. Αλλιώς δεν γίνεται. Οπότε, ναι, την Πιπυλονεράιδα. Είχα κάνει με το Δήμο Ηρακλείου το ρεξ, το αδέσποτο, για τα αδέσποτα της πόλης μας και τα αδέσποτα γενικά. Δεν θυμάμαι αν έχω κάνει άλλο. Είναι όλα υπέροχα και είναι ωραίο που έπιασες και θέματα τα οποία είναι δύσκολο οι γονείς να μεταφέρουν στο παιδί, όπως η απώλεια που είπες πριν. Πολλές φορές δυσκολεύονται πώς να μιλήσει ένα παιδί για αυτό το πράγμα. Οπότε μέσα από ιστορίες είναι πιο εύκολο να προσεγγίσεις την ψυχολογία του παιδιού. Και θέλω να μου πεις τώρα, έτσι κλείνοντας σιγά σιγά, ως μέσα από το επάγγελμά σου και μέσα από όλα αυτά που έχεις κάνει όλα αυτά τα χρόνια, στο επάγγελμά σου τι σε έχει χαροποιήσει περισσότερο και τι μπορεί να δυσκολέψει έναν λογοθεραπευτή γενικά. Δεν ξέρω γενικά, θα σου πω ειδικά. Ειδικά. Ναι. Λοιπόν, τα παιδιά δεν με δυσκολεύουν, γιατί το θεωρώ ένα καινούργιο δύσκολο παιδί, το θεωρώ μια πρόκληση για να δούμε τι θα κάνουμε για να το ισιώσουμε, για να το φέρουμε να βγάλει τα καλύτερα του κομμάτια. Οπότε αυτό το βλέπω ως πρόκληση, μου αρέσει πολύ. Είναι πολύ δύσκολο το κομμάτι του να αποδεχτούν οι γονείς συνήθως το όποιο πρόβλημα και να γίνουν συμμέτοχοι στη διαδικασία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνουν συμμέτοχοι. Δηλαδή δεν σου φέρνω το παιδί να μου το φτιάξεις. Είναι, ναι, πρέπει να το φτιάξουμε μαζί και αυτό θέλει ένα και ψυχικό κόπο από τους γονείς και μια αγωνία να τη δουλέψουν για να μπορέσουν να το κάνουν και το ζευγάρι μεταξύ του. Οπότε αυτό μπορεί να κάνει έτσι μια δυσκολία ιδιαίτερη. Και αυτό που με έχει χαροποιήσει είναι ότι παρότι όταν ξεκινούσα τη ζωή μου και πιο μικρή από σένα είχα διάφορα όνειρα και προσδοκίες που στην πορεία δεν πραγματοποιήθηκαν. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα πούνε έκανα τα όνειρά μου πραγματικότητα. Δεν τα έχω κάνει πραγματικότητα για διάφορους λόγους. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ παρηγορητικό και μου δίνει πολύ χαρά το ότι μέσα από όλη αυτή την πορεία βοήθησα πολλούς ανθρώπους, πολλά παιδιά να έχουν κάποιες μέρες πιο φωτεινές. Και ελπίζουμε να συνεχίσεις για πολλά χρόνια ακόμα να το κάνεις και με έξυπνους τρόπους. Με το πι, με τη μασέλα. Με τα σεμινάρια και με τα βιβλία ναι. σου. Και δουλεύω 28 χρόνια και αν είναι, και εφόσον είμαι καλά θα ήθελα να δουλεύω άλλα 25. Και παραπάνω ευχόμαστε να σε ρωτήσω. μπορούμε να σε βρούμε πέρα από το επιμελητήριο που είπαμε ότι γίνονται τα στο γραφείο μου. Το στο γραφείο σου που είναι... Evans 85, αλλά ούτως ή άλλως μπορεί να με βρούνε... όταν με γκουγκλάρει κάποιος, βγαίνουν διάφορα και στο YouTube και συνεντεύξεις και άρθρα και τα λοιπά και η σελίδα μου που μπορούν και στο Facebook να ο κόσμος να δει πολύ χρήσιμα άρθρα και υλικό. Χρήσιμα για γνώσεις, για προβληματισμό. Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που σου έδωσα αυτή τη συνέντευξη γιατί σε ξέρω από τόση. Να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.